Ξαναπεί στο παρελθόν για την πριν πρωινή ζώνη και λέει ότι εντάξει, δεν μπορούν να μας πηγαίνουν όλα. Εσένα πώς σου φάνηκε η Βίκυ τότε και αν θα ήθελες να τη δεις στη θέση μου ενδεχομένως, που σε ενοχλώ. Μην λέω τέτοια, δεν είναι δίκαιο. Είστε τέτοια της Φέης. Δεν είναι δίκαιο. Όχι, αφού η Φέη του αρέσει. Ο καθένας τον καιρό του και ο κολλιάς τον Αύγουστο. Λοιπόν, εγώ θα πω τη γνώμη μου που επαναλαμβάνω αυτή που είχα πει και παλιά. Η Βίκυ νομίζω ότι είναι ένα χαρισματικό άτομο και το λέω με πλήρη επίγνωση. Άσχετα αν είναι παρούσα ή αν είναι απούσα, το ξέρετε πολύ καλά. Φεύγω αν θες. Το λέω και όταν λείπει. Η εκπομπή αυτή που έκανε ήταν μια πολύ ευχάριστη εκπομπή. Ήταν διαφορετική από τις υπόλοιπες, σου έδινε μια δροσιά και είχε και μια αξιοπρέπεια που πραγματικά ίσως να άνοιξε και ένα δρόμο. Δεν είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε να είναι αυτού του είδους εκπομπές τόσο καλοφτιαγμένες και τόσο αξιοπρεπείς από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήταν ομαδική δουλειά. Δεν μπορώ να το πω ότι αυτό έφτιαξε μόνο. Όλοι μας εδώ δουλεύαμε κάθε μέρα για να... και προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι. Από την άλλη, εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που λέει και είμαι φανατικός οπαδός αυτής της άποψης ότι δεν είμαστε όλοι για όλες τις δουλειές. Ακριβώς. Και αυτό το ξέρει ο καθένας μέσα του. Μπορεί ακόμα και να κάνουμε καριέρα σε ένα πράγμα που είναι, είμαστε υποχρεωμένοι για πολλούς λόγους, αλλά μην το ευχαριστιόμαστε. Έρχεται η στιγμή λοιπόν που λες ότι εγώ δεν ευχαριστιέμαι εδώ, επομένως δεν είμαι πλασμένος για αυτό το πράγμα. Είμαι για κάτι άλλο, θα δοκιμάσω το άλλο που νιώθω ευτυχής.